Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού είναι σε εξέλιξη μέχρι αυτήν την ώρα στα ανοιχτά της Μεθόνης για τον εντοπισμό 8 ναυτικών, οι οποίοι αγνοούνται μετά τη σύγκρουση 2 φορτηγών πλοίων τα ξημερώματα. Πάμε στην ένωση σύνταξης και στο Βαγγέλη Σαραγκίνο. Βαγγέλη. Καλημέρα, Θοδωρή. Όπως είπες και εσύ, σε εξέλιξη είναι μέχρι αυτή την ώρα η μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού στην περιοχή της Μεθόνης, κοντά στο νησί Σαπιέντζα, 75 μίλια από τις ακτές, όπου τα ξημερώματα συγκρούστηκαν 2 φορτηγά πλοία. 10 ναυτικοί αρχικά ήταν αγνοούμενοι. Πριν από λίγο εντοπίστηκαν 2 από αυτούς νεκροί και οι έρευνες συνεχίζονται για τους υπόλοιπους 8. Να πάρουμε όμως τα πράγματα, Θοδωρή, από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 6, όταν το φορτηγό πλοίο Consouth με 16 μέλη πλήρωμα, το οποίο είχε αποπλέψει από την Τουρκία κενό φορτίου και είχε προορισμό τη Μάλτα, συγκρούστηκε με το επίσης φορτηγό πλοίο Piri Reis, το οποίο μετέφερε λίπασμα από την Αλγερία στην Τινησία. 10 από τα 17 μέλη του πληρώματος του Piri Reis, όλοι οι υπήκοοι Συρίας, δεν πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, το οποίο, Θοδωρή, να σου πω, βυθίστηκε μέσα σε 7 λεπτά. Στην περιοχή πήγαν αμέσως σκάφη του λιμενικού για τις έρευνες, οι οποίες, όπως είπαμε, συνεχίζονται μέχρι αυτή την ώρα. Υπάρχει εκεί πλωτό ανοιχτής θαλάσσης και ένα ναυαγοσωστικό του λιμενικού, παραπλέοντα πλοία, 4 στον αριθμό, ενώ από αέρος μετέχουν σε 130 και ελικόπτερο Σικόρσκι. Μάλιστα. Θέλω να σου πω, Θοδωρή, ότι και στο άλλο πλοίο δεν οι ναυτικοί ήταν όλοι αλλοδαποί. Δεν υπάρχουν δηλαδή Έλληνες μέλη πληρώματος σε κανένα. Μάλιστα. Από τα 2 πληρώματα. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση, Βαγγέλη. Ευχαριστώ πολύ.